Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στο News Hub τον έγκριτο πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, αγαπητοί ακροατές, με τον οποίο θα ζητήσουμε την δική του οπτική ματιά, τη δική του ανάλυση σε σχέση με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών τόσο στην Ελλάδα, όσο βεβαίως και στην ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρότασης. Δεν είμαι πια καθηγητής, αλλά είναι πάρα πολύ ευγενικό. Δεν είστε πλέον καθηγητής, αλλά ο τίτλος παραμένει στο βιογραφικό σας. Καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Χαιρετώ. Καλημέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω λοιπόν το πρώτο γενικό σχόλιο σας για το αποτέλεσμα των ελληνικών ευρωεκλογών. Μία πρώτη αναλυτική ματιά. Να σας πω, η χθεσινή ημέρα είναι μια πολιτικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα για την Ελλάδα. Γιατί κατά τη γνώμη μου εκδηλώθηκε η πολιτική ευφυΐα του λαού και έθεσε τα ζητήματα σε μια νέα κίνηση προκειμένου να διαμορφωθεί μια αποτελεσματικότερη πολιτική συνθήκη για τη χώρα. Αυτό δεν φάνηκε ως αποτέλεσμα, αλλά κατά τη γνώμη μου ξεκίνησε μια κίνηση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη πολιτική συνθήκη. Τι εννοώ? Μέχρι τώρα είχαμε από το 19 μέχρι και την περασμένη Κυριακή μια απόλυτη ανισορροπία στη χώρα. Είχαμε από τη μια πλευρά ένα ισχυρό αριθμητικά κυβερνητικό σχήμα που ήταν η κυβέρνηση που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης τα 5 τελευταία χρόνια και από την άλλη πλευρά ένα κενό στην αντιπολίτευση. Αυτό ήταν και είναι, εξακολουθεί να είναι, μια πολιτική ανισορροπία για τη χώρα. Η καταγραφή αυτής της κατάστασης την Κυριακή το βράδυ, νομίζω μαζί με την αποχή, που είναι ένα βασικό μήνυμα της χθεσινής ημέρας, θα κινητοποιήσει λίγο τους ανθρώπους και θα ζωντανέψει λίγο, κατά τη γνώμη μου, την πολιτική αναζήτησή τους και την πολιτική λειτουργία στη χώρα, προκειμένου να κινηθούν λίγο τα πράγματα και να βγούμε μέσα από τη στασιμότητα και την προηγούμενη ανισορροπία. Με την έννοια αυτή βρίσκω ότι η μέρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να μου πείτε, αυτό το λέτε γιατί βλέπετε να φυπνίζετε με τα ποσοστά η κέντρο-αριστερά ή θα φυπνιστεί η Νέα Δημοκρατία ή και τα δύο μαζί? Συνολικά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, για το μεγάλο μέρος της και πάντως και για τις πολιτικές δυνάμεις. Συμβαίνει το εξής, ξέρετε, στις εποχές της αδράνειας, της κρίσης, της καθυστέρησης, οι πολιτικοί εκφραστές είναι οι τελευταίοι που αντιλαμβάνονται αυτά που έχουν ήδη συντελεστεί στη διαδρομή. Για παράδειγμα, στη χώρα έχει ιτηθεί η πολιτική λειτουργία, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική, έχουν στρέψει το βλέμμα τους αλλού, διαβάζουν τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο, είναι σαν να ζουν σε άλλο κόσμο από τους πολιτικούς αντιπροσώπους. Γι' αυτό και χθες είδαμε να καταγράφεται πολύ υψηλό ποσοστό αποχής. Αυτό το ποσοστό αποχής, όπως όλα τα παρόμοια φαινόμενα και οι εκδηλώσεις, είναι κάτι που προπαρασκεύασε τον εαυτό του στη μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή ορίμασε σιγά σιγά αυτή η απόσταση των ανθρώπων από την πολιτική λειτουργία και γι' αυτό δεν έκαναν ό,τι θα έπρεπε οι πολιτικές δυνάμεις έγκαιρα. Είναι λοιπόν το μήνυμα των εκλογών τέτοιο που πιθανόν να κινητοποιήσει και τις πολιτικές δυνάμεις, να δουν γιατί οι άνθρωποι δεν συμμετέχουν στην πολιτική και γιατί, θα μπορούσε να πει κανείς, έως και μεγάλος αριθμός των συμπολιτών μας αποστρέφεται την πολιτική. Αλλά αυτό είναι εις βάρος της δημοκρατικής λειτουργίας και γενικά εις βάρος της συνύπαρξής μας η υποτίμηση και η ήττα της πολιτικής. Με την έννοια αυτή νομίζω ότι μπορεί όλο να βρει έναν συντελεστή κίνησης να την επιταχύνει και αυτό να είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής. Τώρα το 60% διαβάζοντας τα τελευταία στοιχεία στην Ελλάδα δεν είχαμε την ανάλογη εποχή συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μάθαμε ότι το 51% των 360 εκατομμυρίων Ευρωπαίων ψηφοφόρων προσήλθαν στην κάλπη περισσότεροι από ότι το 2019. Ναι, υπάρχει, ξέρετε, από χώρα σε χώρα υπάρχει μια διαφορά. Στη Γερμανία, ας πούμε, ψήφισε πολύ υψηλός αριθμός. Πάντα η συμμετοχή εξαρτάται από την πολιτική συνθήκη. Δηλαδή, αν η πολιτική συνθήκη συνοδεύεται από ένα πολιτικό αίτημα,
σημαντικό για την κοινωνία που κινητοποιεί τους ανθρώπους. Αν η κοινωνία διατηρεί μια ζωτικότητα, θα πάρει αυτό το μήνυμα, θα κινητοποιηθεί και θα πάει στην κάλπη για να δώσει την απάντηση ο καθένας και η καθεμία ξεχωριστά. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν αποξενωθεί από την πραγματική του ζωή και έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική λειτουργία και δεν προσδοκούν τίποτα δηλαδή από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, αυτό είναι η ήττα της πολιτικής, τότε δεν έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Η χώρα μας βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Ζούμε την ήττα της πολιτικής και παρατηρούμε τους καρπούς αυτής της ήττας. Σας ανησυχεί η συνεχιζόμενη δυναμική της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία, Ουγγαρία? Είχαμε αποτελέσματα που ανατρέπουν το υπάρχον πολιτικό σκηνικό στις χώρες αυτές. Να σας πω περισσότερο, μου προκαλεί την προσοχή, αλλά δεν με ανησυχεί. Ναι. Δεν θα συμμεριστώ τη λέξη ανησυχία. Γιατί οι δυτικές κοινωνίες, που είναι κοινωνίες με ειδικά χαρακτηριστικά, για να μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει στη δυτική Ευρώπη, πρέπει να βάλουμε κάτω τα δεδομένα που την αποτελούν, τα θεμελιωτικά δεδομένα της. Είναι ένας τόπος ελευθερίας, ένας τόπος δικαιωμάτων και ένας τόπος πρωτόγνωρης υλικής ευμάρειας. Έχει 75 χρόνια ειρήνη, τη στιγμή που πριν από το 50 έγιναν μέσα σε 20 χρόνια δύο καταστροφικοί παγκόσμιοι πόλεμοι. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο κοινωνικός και πολιτικός χώρος διατηρεί μια ζωτικότητα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος βέβαια σε αυτό, που επιτρέπει στον εαυτό του να συγκρούεται προκειμένου να πάει σε μια επόμενη φάση, αν κεντρικά ζητήματα βρίσκονται σε καθεστώς δυσκολίας ή αναζήτησης. Για παράδειγμα την ταυτότητα, το περιεχόμενο, το νόημα, τη σημασία, τις αξίες, την παραγωγή του πλούτου, την αμοιβή της εργασίας, την άμυνα της Ευρώπης που τελευταία έχει προκύψει, και να γίνεται μια πολιτική σύγκρουση όμως, επιτρέψτε μου να ζητήσω έτσι την προσοχή σας, ναι, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή θεωρώντας ότι είναι αυτονόητο το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα είναι μια σύγκρουση που θεωρεί αυτονόητη αυτή τη συνύπαρξη, δηλαδή την ένωση της Δυτικής Ευρώπης και την ενότητα αυτή που έχει επιτύχει, εντός της οποίας οι Ευρωπαίοι άνθρωποι μπορούν να συγκρούονται διαδηλώνοντας ο καθένας στην κάλπη, στους δρόμους, τη δική τους αντίληψη, όμως μέσα σε ένα πνεύμα κοινωνικής ενότητας και συνύπαρξης που νομίζω ότι είναι άξιο προσοχής για τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό που επιστημονικά, τώρα επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω έναν όρο, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ενδοσυγκρούσεις. Δηλαδή είναι συγκρούσεις που γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο, τα μέρη του οποίου θεωρούν αδιατάρακτο το πλαίσιο. Λέτε λοιπόν ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη δεν κινδυνεύει και... Αυτή είναι η εκτίμησή μου, ότι δεν κινδυνεύει, ναι. Οι φιλελεύθερες δυνάμεις και οι κεντροαριστερές... Εξάλλου άντεξαν, ναι, ακόμη και οι κεντροδεξιές δυνάμεις άντεξαν, η σοσιαλδημοκρατία άντεξε. Αυτό θέλω να πω μόλις. Υπάρχουν δεξιές δυνάμεις και δεξιότερες, κακώς ορισμένα πολιτικά κόμματα τα χαρακτηρίζουμε ακροδεξιά. Ναι, ναι, σωστό είναι. Ο όρος δεν είναι σωστός, γιατί αν εμφανιστεί ένα κόμμα το οποίο πρεσβεύει τη βία, πώς θα το ονομάσουμε? Δεν μας μένει άλλη λέξη. Απολύτως δηλαδή, αν κατανοητό. Έχουμε ένα κόμμα δεξιότερα και πρεσβεύει τη βία, πώς θα το χαρακτηρίσουμε? Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν μιλάμε για ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις, προφανώς θεωρούμε ότι είναι δεξιές δυνάμεις που πρεσβεύουν και αποδέχονται τη βία. Δεν υπάρχουν τέτοια πολιτικά. Υπάρχουν μειοψηφικές καταστάσεις σε ορισμένες χώρες, αλλά δεν καθορίζουν τη δεξιά πολιτική στην Ευρώπη ή τη δεξιότερη πολιτική, να τη χαρακτηρίσω έτσι, τα πολιτικά κόμματα. Ας πούμε το κόμμα της κυρίας Λεπέν στη Γαλλία, στα πρώτα του βήματα ήταν ακροδεξιό κόμμα, ναι, εξελίχθηκε όμως σε ένα δεξιό κόμμα. Σωστά, σωστά. Λέτε αυτοί που ασπάζονται τη βία ή τον φασισμό, για αυτά τα κόμματα μπορούμε να πούμε ότι είναι ακροδεξιά? Ναι, το φασισμό, ξέρετε, εμείς χρησιμοποιούμε τη λέξη, αλλά η λέξη συνδέεται με μια συγκεκριμένη ιστορική συνθήκη στην Ιταλία. Βεβαίως. Και δεν μας βοηθάει πολύ να κατανοήσουμε. Δηλαδή, όποιος είναι δεξιός, αν τον πούμε ότι εκφράζει τον φασισμό, στην πραγματικότητα δεν είμαστε ακριβείς, έτσι. Ναι, πρέπει να δούμε τι ακριβώς πρεσβεύει. Ή κάποιος ο οποίος μπορεί να εμφανίζεται σήμερα και κινείται
στα ακροδεξιά, δεν μας χρησιμεύει να τον ονομάσουμε Ναζί, γιατί αυτό που συνέβη στην Γερμανία ήταν ένα φαινόμενο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να επαναληφθεί έτσι όπως βιώθηκε και όπως εκδηλώθηκε ως βαρβαρότητα. Άρα πρέπει να σεβόμαστε λίγο τις λέξεις για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τα ανάλογα φαντάζομαι ότι ισχύουν και για τα δεξιά κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, απολύτως, οπωσδήποτε. Ναι, αυτό λέτε. Ναι. Και μέσα στα δεξιά κόμματα αυτά υπάρχει διαφοροποίηση. Υπάρχει μια ιεράρχηση ορισμένων πραγμάτων που μπορεί να διαφέρει από μια πολιτική δύναμη σε μια άλλη. Μπορεί μια πολιτική δύναμη, ας πούμε, να θέτει προτεραιότητα ζητήματα ταυτότητας, πίστης, για παράδειγμα, και άλλα σχετικά, και μια άλλη πολιτική δύναμη να έχει σαν πρώτο ζήτημα, για παράδειγμα, το μεταναστευτικό. Λέω τώρα έτσι απλά παραδείγματα για να συνεννοηθούμε. Σας φοβίζει που οι νέοι έστρεψαν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη την πλάτη τους στην κάλπη? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που σημαίνει να μην με φοβίζει κάτι, έτσι. Ναι. Με την έννοια δηλαδή, με την έννοια γιατί, με ποια γιατί έννοια τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πήγαν οι γυρεότεροι. Χαριτολογώντας, ναι, ναι, γιατί το λέω αυτό, ναι, ότι στην διαδρομή των ανθρώπων προκύπτουν διάφορα προβλήματα. Η δυνατότητα της κοινωνίας να τα αφομοιώνει, να συζητάει για αυτά, να τα αντιμετωπίζει μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο, έχω την εκτίμηση ότι είναι αρκετά ισχυρή πλέον αυτή η δυνατότητα και μπορούν όλα αυτά να γίνουν αντικείμενο συζήτησης. Mm-hmm. Κατά τη δική μου εκτίμηση, το δημοκρατικό πλαίσιο όπως έχει βιωθεί στην Ευρώπη και στη Δυτική Ευρώπη, και εμείς ανήκουμε σε αυτό το δυτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ακόμη και τις μεγαλύτερες κρίσεις. Δώστε μου και ένα σχόλιο για το αποτέλεσμα στη Θράκη, όπου εκεί σε δύο νομούς είχαμε το φιλοτουρκικό κόμμα να υπερισχύει των υπολείπων. Αναμενόμενο είναι αυτό, αυτονόητα πράγματα, από τη στιγμή που υπάρχει θα καταγραφόταν με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, το οποίο το έχουμε υπόψη, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί που πιστεύουν οι ίδιοι στη συνείδησή τους ότι είναι μεν Έλληνες πολίτες, αλλά στην πραγματικότητα ισχυρίζονται οι ίδιοι ότι είναι Τούρκοι. Αυτό θα αντιμετωπιστεί στη διάρκεια και στον χρόνο, δεν έχει άμεση απάντηση. Ήταν λάθος των κοινοβουλευτικών κομμάτων να μην συμφωνήσουν σε υποψήφιους για όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο κόμμα, το φιλοτουρκικό? Μπορεί να λεχθεί και αυτό, αλλά εάν οι άνθρωποι εκεί αποφασίσουν να ψηφίσουν κάτι άλλο, ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να τους εμποδίσει. Αν δηλαδή είναι μια διαμορφωμένη συνείδηση στην περιοχή αυτή ότι κάποιος, ο Α ή ο Β, άνδρας ή γυναίκας, ή γυναίκα, δεν είναι Έλληνας, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Μου επιτρέπετε να πω, εγώ έχω κάνει τη θητεία μου στον Εύρο και έχω, πριν από πάρα πολλά χρόνια βέβαια, έτσι. Ναι, ναι. Και θυμάμαι ακριβώς ότι οι άνθρωποι εκεί, οι συνομήλικοί μας, ας πούμε, εγώ έχω κάνει τη θητεία μου στο Μικρό και Μεγάλο Δέριο, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα των πραγμάτων εκεί, που ήταν οι δύο μπάρες και δεν μπορούσε κανείς να προσεγγίσει τα πομάκικα χωριά. Οι συνομήλικοί μας έλεγαν ότι είναι Τούρκοι. Τούρκοι. Και έτσι λοιπόν, όταν ακούω αυτά, λέω σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, όλα αυτά τα ζητήματα δεν θέλω να προσθέσω. Να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Αυτό που καμιά φορά μας διαφεύγει είναι ότι η μεγάλη ροή των πραγμάτων είναι αυτή που καθορίζει τα δεδομένα. Δηλαδή, η τροπή του μεγάλου ποταμού. Και αυτό πρέπει να παρακολουθούμε. Γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η κοινωνία δεν πρόκειται ποτέ να ησυχάσει, προβλήματα υπάρχουν, ανισότητες, συγκρούσεις, ιδεολογικού τύπου συγκρούσεις, διαφορετικές αντιλήψεις. Το ζήτημα είναι να μπορούν οι άνθρωποι να συνυπάρχουν με την λιγότερη κατά το δυνατόν βία. Η βία δεν μπορεί ποτέ να εκλείψει, αλλά πρέπει να την ελέγχουμε τη βία όσο μπορούμε και να βελτιώνουμε τις συνθήκες της συνύπαρξής μας, εργαζόμενοι και για ζητήματα που δεν είναι άμεσα χειροπιαστά, όπως μπορεί να είναι ο πολιτισμός, για παράδειγμα, η ποιότητα ζωής, ο ελεύθερος χρόνος, η καλή αμοιβή της εργασίας, η μετάδοση της γνώσης σε ένα καλό δημόσιο σχολείο, σε μια διαδρομή που θα έχουμε ως άνθρωποι τη συνείδησή μας σε εγρήγορση. Συγκρατώ το κύριο που είπατε, ενώ βιώνουμε αυτή την πολιτική ανισορροπία τόσο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημοκρατία είναι ισχυρή και αντέχει. Αυτό εκτιμώ. Θα δούμε πώς θα
απαντήσει και ο χρόνος αυτός και σε αυτό σωστά. Και τα γεγονότα. Έτσι. Σωστά, σωστά, σωστά. Σας ευχαριστώ θερμότατα για το σχόλιο σας. Εγώ ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εύχομαι να είστε πάντα καλά. Να είστε καλά, κύριε Κουστούλη.